Να συνεχίσω, γιατί σας έχω και άλλα. Η Ρο μου λέει: θα πηγαίναμε βόλτα και στα μαγαζιά για καφέ και το βράδυ για ποτό. Ωραία, ρε Ρο, θα πάρω όλες μαζί που μου τα είπατε και θα κανονίσουμε να βγούμε όλες μαζί έξω μια βόλτα. Θα περνούσαμε τέλεια, λέει η Βάσο. Ο Νίκος λέει: φάει ταινίες Netflix και παρτάκι γιατί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Έτσι, μπράβο, Νίκο, είμαστε πολύ χαρούμενοι άνθρωποι. Θα πήγαινα μαζί σου για ψώνια γιατί έχεις πολύ γούστο, λέει η Κεβίνα, αν το λέω σωστά. Θα πήγαινα ορειβασία στο Παρνασό και θα πήγαινα Μαράχοβα μετά για φαγητό και μουσική. Θα πήγαινα για ψώνια. Να, επιτέλους, ένας που θα πήγαινε για ψώνια. Έτσι. Άσε θανάτου, βαθιά καθίσματα. Τίποτα. Λέει απλά θα σε άφηνα να χαρίσει τη μία ημέρα που θα είχε εσύ μαζί μου. Κι άλλο με αυτοπεποίθηση. Θα σε έβαζα να κάνει τα πιάτα και πλυντήριο γιατί λείπει η μάνα μου. Τεστ γνώσεων με θέμα το μπάσκετ, λέει ο Αποστόλης. Το έχουμε, φύγαμε. Θα σε έβαζα να καθαρίσει την κουζίνα, λέει ο Αναστάσης. Ο Σπύρος θα θέλει να γνωρίσει την αδερφή μου, αλλά θα με χρησιμοποιούσε, αυτό θα είναι. Ένα από τα καλύτερα, φωτογραφίες για να ζηλέψει πρώην μου. Αυτό έχει ένα νόημα. Ψάρεμα με κνίκλου να πάρετε τις υπόλοιπες ώρες στην άκρη του Λιζουμανιού με ένα ραδιόφωνο. Απλώς, λιτός και απέριτος. Θα καθόμασταν και θα βλέπουμε όλα τα story που λένε Έλενα, σε περιμένουμε, λέει ο Μπίλι. Κατέβα η γουμενίτσα, λέει εδώ ο Λάμπρος, να σου δείξω πώς είναι η ζωή. Θα σε παρατούσα, λέει ο Κώστας, και θα πήγαινα να παίξω προ. Δεν ξέρω πραγματικά τα καλύτερα είναι αυτά τα πρόοπτα. Μια βόλτα οπουδήποτε, λέει ο Σύφης, απλά να σε γνωρίσω, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Θα ευχαριστήσω τον Θεό για αυτό το υπέροχο δώρο, λέει ο Γιάννης. Ωραία, πολύ καφέ και χαλαρά. Μαθήματα γραμματικής, ο Δημήτρης. Τυρόπιτα, καφές. Μετά, έχετε ένα θέμα με την τουαλέτα. Θέλετε να πάτε τουαλέτα και δεν μπορείτε και τα τρώτε όλα αυτά. Ένα food challenge, λέει ο Αλέξης, και μετά προπόνηση να κάψουμε ό,τι φάμε. Και άλλα ζωάκια και μετά φαγητό ξεκούραση και σπίτι τζάκι ταινία. Θα σε πήγαινα για μια βόλτα εδώ στις όμορφες επαρχίες του Κυλικής, λέει ο Βασίλης, να δούμε τη φύση δέντρα από τα μυάλογα. Ο Μιχάλης που είναι ρομαντικός, λέει πολυτελές δωμάτιο, τριαντάφυλλα κεράκια, ρομάντζα και μοβ κολομάγουλα. Σιγάρα, Μιχάλη. Μοβ κολομάγουλα. Ρομαντικέ, Μιχάλη. Όλη μέρα FIFA, water sports. Κι άλλος με ελιές. Θα βάλω τώρα όλη μέρα και θα σε γνώριζε επειδή φαίνεσαι full κομπλέ άτομο. Θα σε πήγαινα στο Παρίσι. Θα σε πήγαινα για σουβλάκια. Ροβανιέμι, σε ένα ξύλινο σαλέ με θέα το Βόρειο Σέλλας, με το τζάκι να καίει ακούγοντας Λάβα Ντελεβέη. Λέει ο Κώστα. Κώστα, παίζεις βρώμικα. Θα πηγαίναμε στο Abu Dhabi, στο Emirates Palace, ξενοδοχείο σε παρένθεση. Go check, σιγά. Κλασικά σεξάκι και μετά σινεμά για να δω το Αιγαίο SOS, γιατί δεν το έχω δει ακόμα. Σαλμαδάκια. Σαρμαδάκια δεν είναι. Σαρμαδάκια δεν είναι, λάθος το λέω. Εκεί λέει να σε δω, λέει ο Φώτης. Συγγνώμη, είπε ο Θωμάς. Ο Φώτης λέει: δεν έχω λόγια, έλα μαζί μου να σου δείξω. Ρε Φώτη, τα ορθογραφικά σου, γαμώ την πουτάνα μου. Μαζί με ήττα, δείξω με ήττα και ομικρόν! Φώτη! Κάικα, αλήθεια. Θα χαϊδεύαμε σκύλους όλη μέρα. Κάμπινγκ, Ολυμπιάδα, ελεύθερο. Λογικά κάτι που δεν έχεις πολύ κάνει. Νομίζεις, φλαράκι, που δεν έχω κάνει εγώ κάμπινγκ. Θα πλάθαμε κουλουράκια, σεξ, όχι έρωτα, λέει ο Ανδρέας. Σιγά. Για πραγματικά γαμάτε. Πείτε μου λίγο, γαμάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε ανάγκη από τόσο σεξ. Σε περίπτωση που γαμάτε. Δηλαδή, μάλλον δεν. Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. 3 στα 10 είχα πει πριν. 7 στα 10 έχουμε γίνει. Θα πηγαίνω Μαράχοβα τώρα, ειδικά που έχει και κρύο. Καλάβρητα, λέει ο Γιάννης. Διήμερο σκι, βόλτες στην πόλη, πλάσι συζητήσεις μπροστά στο Ζάκι με κρασάκι και μουσική. Θα κοιμόμουν, λέει ο Γιώργος. Και είσαι άνετος, Γιώργο. Περίμενε, Γιώργο. Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος θα κοιμότανε λοιπόν, οπότε είναι άνετος. Είναι ο Κωνσταντίνος ή η Κωνσταντίνη. Ο Κωνσταντίνος νομίζω. Λέει φαγητό στο καλύτερο μαγαζί της Κέρκυρας. Θα έπαιζα ξύλο μαζί μου, Άγγελος. Ο Σταύρος λέει ψώνια, φάει σε εστιατόριο μετά για χώνεψη γυμναστική και με το βραδινάρκος. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο βραδινάρκος. Κουάτς, κουάτς, κουάτς και λίγα καθίσματα. Ή φυγαίνει η ελεύθερη πτώση. Μπράβο, παιδιά, δεν ξέρω, λίγο μου φοβίζει πάρα πολύ. Θα πηγαίνουμε για κούνια στην παιδική χαρά, λέει. Θα σε πήγαινα στη Σελήνη για υποθαλάσσιο σκι. Παιδιά, έχετε πρόβλημα. Οδυσσέα, έχεις θέμα. Εννοείται ότι θα πηγαίναμε για στοίχημα. Bungee jumping στη γέφυρα της Αράδενας. Θέματα με bungee jumping, ελεύθερες πτώσεις. Να σε γνώριζα στους κολλητούς μου ως κοπέλα μου, λέει ο Αντώνης. Όχι. Όχι πρωί, γιατί το πρωί κοιμάμαι σαν γουρούνι. Μεσημέρι για φαγητό ή καφέ, απόγευμα μάτσι ή γυμναστική. Θα σου τίναζα τα μπουριά. Θα κοιμόμουν και τις 24 ώρες πάνω στον ποπό σου. Κοίτα, για μαξιλάρι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν πει ότι βολεύει. Ο Γιώργος θα θέλει να με πάει μια διήμερη εκδρομή κάπου. Διήμερη, είπαμε μία μέρα, Γιώργο. Κόβεσαι! Κάπου εντός Ελλάδας να έχω αναμνήσεις. Μία μέρα! Α, ο Νίκος, παιδιά, ο Νίκος είπε μια πάρα πολύ καλή απάντηση. Θα σε πήγαινα για ψώνια στο εμπορικό και θα σου κρατούσα τις σακούλες. Μπράβο, Νίκο. Αλλά θα πλήρωνες και τις σακούλες, εντάξει, και τα ψώνια. Θα σε προκαλούσα σε showdown πλεξίματος, ελεύθερη κατάθεση και υποβρύχιο ψάρεμα. Solarium για να μην έχεις άλλη επιλογή μετά. Κάτι ήθελες να πεις εσύ εδώ. Ο Αντώνης θα προσπαθούσε να με πείσει να μείνω μία εβδομάδα μαζί του. Κλάμπινγκ μόνο, λέει ο Χρήστος, άντε και καμιά μπυρίτσα πιο πριν. Μια βόλτα στα στέκια της πρώην μου. Κάτσε γιατί έχω να σας διαβάσω κάτι πολύ ωραία. Αν είχα μια μέρα μαζί σου, θα σε κοιτούσα συνεχώς στα μάτια και θα ήμουν ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Τούτη την ημέρα θα ήθελα να κάνω μόνο πράγματα μαζί σου που θα κάνουν τα μάτια σου να λάμψουν. Πράγματα που η ψυχή σου θα επιθυμεί πραγματικά, ώστε στο τέλος της ημέρας, για σύνδε μονάχα μία ημέρα, να έχεις ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου και να είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό δεν ήθελα μόνο, τίποτα άλλο. Να είσαι το χαρούμενη,
Ραφαήλ και δεν είναι τελικά του Ραφαήλ, γιατί είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Για μια στιγμή χάρηκα ότι βρήκα έναν όντως ρομαντικό άντρα, θα βαριόμουν αφόρητα, αλλά όχι, είναι Τάσος Λιβαδίτης και αυτός ο άντρας διαβάζει ποιήση του Τάσου Λιβαδίτη. Θα πήγαμε να κυνηγήσουμε ασβούς. Λέει ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης λέει πιθανόν στο νοσοκομείο με κύλη. Πολύ άρρωστη εδώ. Ο Γιώργος λέει εφόσον μιλάμε για κάτι που δεν είναι εφικτό. Αν ήμερα ξεκινούσε. Για κάτι που δεν είναι εφικτό, λέει. Αν ημέρα ξεκινούσε το πρωί, θα πηγαίναμε στο Παρίσι να πάρουμε πρωινό μπρος στον Σικουάνα. Το μεσημέρι, η επόμενη πτήση θα είχε προορισμό την Αφρική, στο Johannesburg, για σαφάρι και περιήγηση. Αυτή τη μυστήρια χώρα, στη συνέχεια στο Μανχάταν. Πότε θα προλάβαινες, ρε εσύ, Γιώργο, πότε! Για ένα απεριτίβο, βλέποντας τους στολισμένους δρόμους και τους ουρανοξύστες εφόσον πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και τελικός προορισμός η Αλάσκα. Να δούμε το βόρειο Σέλλας και να είμαστε κλεισμένοι σε σαλέ. Ο τελικός προορισμός στο Βόρειο Πόλο είναι επειδή έχουν 6 μήνες νύχτα. Έτσι, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου, θα μείνουμε λίγο παραπάνω από μία ημέρα μαζί. Γιωργάκη, Γιωργάκη. Και ένας άλλος Γιώργος, αν ήμουν μία μέρα μαζί σου, θα ήθελα όσο προλάβαινα να σε γνωρίσω καλύτερα, να δω πόσο τέλεια και καλή κοπέλα είσαι. Τέλεια και καλή κοπέλα είμαι. Σε καταλαβαίνω, Γιώργο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το σημερινό μου βίντεο, να το ευχαριστηθήκατε, να γελάσατε ή να κλάψατε με τις απαντήσεις. Στείλτε μου ό,τι θέλετε να ρωτήσω τους followers μου και τις απαντήσεις να τις φτιάξουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που θα ανέβει εδώ στο Netflix. Φιλιά πολλά!